ήταν για να πούμε την κουβέντα και να σιγούλα πάρα στόμου. Ένα πράγμα πρώτα για τον ΟΑΕ, το θέμα των βεβαιώσεων. Πολλοί κλάδοι είχαν πρόβλημα, έφυγαν τα εμπορεύματά τους, άλλαξε η δραστηριότητά τους, δημιουργήθηκαν χρέη και δεν μπορούν να πάρουν βεβαίωση, είτε να αλλάξουν αντικείμενο, είτε να συμπληρώσουν κάτι στη δραστηριότητά τους, στο να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι επαγγελματίες και να καλύψουν και τις υποχρεώσεις που έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μπλοκαρισμένοι. Δεν το καταλάβω. Βεβαιώσεις. Κάθε επαγγελματίας για να συμπληρώσει τη δραστηριότητά του, να συμπληρώσει κάτι ή να συμπληρώσει ένα νέο αντικείμενο, θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον ΟΑΕ. Αν οφείλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με αποτέλεσμα. Να μεταβλέψει την εγχείρηση του πεστόλου. Να πάρει ένα καινούργιο κωδικό. Να συμπληρώσει κάτι. Μπορεί να πουλούσε ο άνθρωπος, μπορεί να πουλούσε τσιγάρα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουλάει τσιγάρα, γιατί τα τσιγάρα αλλάξανε καθεστώς και είναι σε 5 αποκλειστικούς αντιπροσώπους. Δεν μπορεί να βάλει κάτι άλλο σε περίπτωση που χρωστάει στον ΟΑΕ να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγκλωβίζει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Το δεύτερο, σχετικά με το παραεμπόριο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι, επειδή προέρχομαι από το χοντρεμπόριο, θα ήθελα να επισημάνω να τσεκάρετε τις τριγωνικές πωλήσεις που κάνουν οι πολυεθνικές και να δώσετε βαρύτητα, γιατί είναι τριγωνικές πωλήσεις που κάνουν τα Golden Boys των πολυεθνικών για να μπορούν να πιάνουν τους στόχους τους και τα εμπορεύματα μένουν στην Ελλάδα και κινούνται στο παραεμπόριο και τα τιμολόγια φεύγουν στο εξωτερικό. Το τρίτο. Αυτά είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές. Ακριβώς. Και τριγωνικές πιστώσεις. Ενδομηλικές. Αυτά είναι στρατηγικές πιστώσεις. Ο κλάδος μας. Αυτά είναι στρατηγικές οικονομικών. Αυτό λοιπόν το πήραν από μένα και το πήγα στο πιο οικονομικό. Εδώ λέει άλλο όμως κύριε Υπουργέ. Την κομπίνα που κάνουν που δεν τα στέλνουν τα εμπορεύματα, τα κρατάνε. Εδώ. Το Υπουργείο Οικονομικών ασχολείται με τα χαρτιά, εσείς ασχολείστε με τα εμπορεύματα που είναι χωρίς παραστατικά και βγαίνουν στο παραεμπόριο. Εντάξει. Ξέρετε να σας το πω, υπάρχει ένα 15-20, το οποίο δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή είπε κάποια κυρία εδώ στη Στουρνάδη και το είπε, εκεί γίνεται χαμός. Δηλαδή εμάς μόλις μας πάρουν, τρέχουμε. Έχουμε χαρτογραφήσει τους χώρους που είναι το παρεμπόριο, δεν τις προλαβαίνεις. Αλλά όταν γίνεται κάτι, κάνω ένα 15-20 να λέτε, εδώ έχω στεμένο αυτό το κολομάγαζο, το κινέζικο έθιμο. Να συνεχίσω. 15-20. Και κάτι ακόμα. Σχετικά με τις τράπεζες. Κάποια στιγμή στην ομιλία σας αναφέρατε ότι δεν διαπραγματεύονται. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας και θα διαφωνήσω γιατί εγώ προσωπικά, σαν άτομο, σε έναν αλληλόγριο λογαριασμό που είχα, διαπραγματεύτηκα με την τράπεζα όλες τις χρεώσεις που είχε και μπόρεσα και έκανα ένα σημαντικότατο κούρεμα. Και θα... Σε τράπεζα. Σε τράπεζα, στην Εθνική Μπράβο. Τράπεζα Μπράβο. Και έχω και το χαρτί και την επιστολή Λιπάριο, προσωπικά. Προσωπικά. Και να σας πω ποια ήταν τα σημεία που εντόπισα τα οποία χωλαίνουν οι συμβάσεις των τραπεζών. Τουλάχιστον σε σχέση με τον αλληλόχρονο λογαριασμό. Είσαι πρόθυμο, το λες και δόξα μου. Είναι οι χρεώσεις που κάνουν με 360 μέρες και όχι 365 ή 365. Τα ετήσια έξοδα. Δεν του πάρω σε αυτά. Το θέμα είναι θα σας στείλω ότι την τα χρέη που πάνε, το χρέη που πάνε, πολύ γνωστοί και μιλάω να διαπραγματευτούν, δεν δέχονται διαπραγματεύσει. Εγώ αυτό έχω εισπράξει. Τώρα μπράβο, είσαι ξέρεις. Επίσης μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και η ομιλία του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών που τονίζει για το καρτέλ των τραπεζών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν ξέρω καρτέλ ο και αυτό που θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, σύντομα, το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι η χώρα. Οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες βουλιάζουν. Και δεν γίνεται η οικονομία μας να συνεχίσει έτσι και να βασίζεται η πορεία της χώρας. Κυρία, μέχρι το 12, φέραμε 35 δις μέχρι και το 12 για να πληρώσουμε. Ή τα ξέρετε μισά. 29 δισεκατομμύρια είναι κάθε χρόνο οι συντάξεις που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο το γενικό λογιστήριο του κράτους. 29 δις. Η εισπράξη όλων των ασφαλιστικών εισφορέων, όλων εισφορέων, είναι 16. Εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια, αυτά με την κρίση.
συμπληρώνει το κράτος κάθε χρόνο σελίδα 48 του προπολογισμού. Δείτε τα στοιχεία, είναι 13 δισεκατομμύρια διαφορά. 26 δις ήταν η μισθή του δημοσίου. Τι πληρώνουμε τώρα. Τώρα έχουν γίνει 16. Αντιλαμβάνεστε πότε αυτά τα δισεκατομμύρια. Η πρώτη χρονιά που δεν ήταν ισχυρή χώρα, ας πούμε, για την ανάπτυξη είναι το 2013 που ίσως κέρδισε, δεν πήρε δανεικά και έμειναν και 1,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Και το 2014 πάμε για 4 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Βέβαια, έχει στηφθεί ο λαός, δεν τα ξέρω όλα αυτά. Αλλά και το 2010 ήταν και το 2011 ήταν. Άρα προχωράμε τώρα, είναι η χρονιά του 2015 που θα είναι χρονιά ανάπτυξη.